Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ας σκεφτούμε ότι πριν μερικούς μήνες στις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα έγκλημα στα Τέμπη ακούστηκε το συγκλονιστικό σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Πράγματι, αυτό είναι το πραγματικό δίλημα που υπάρχει μπροστά μας. Το επιβεβαιώνουν αυτό οι απώλειες σε δικαιώματα και εισόδημα που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Το επιβεβαιώνουν οι απώλειες των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων αυτά τα χρόνια και την περίοδο της κρίσης και την περίοδο της ανάπτυξης. Το επιβεβαίωσε η περίοδος της πανδημίας με το διαλυμένα συστήματα υγείας, τους θανάτους, τον πόλεμο για τα εμβόλια, την ιδιωτική υγεία που δυσάβρισε. Το επιβεβαιώνει καθημερινά η αβεβαιότητα, η εργασιακή περιπλάνηση που κυριαρχεί στη ζωή της νεολαίας. Το επιβεβαιώνουν και τα δεκάδες άλλα Τέμπη, μικρά και μεγάλα εγκλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι σε μικρά ή μεγαλύτερα τραγικά γεγονότα, από τα ατυχήματα στους χώρους δουλειάς που θρηνούμε συναδέλφους μας, μέχρι τις αφύσικες, κατά τ' άλλα, φυσικές καταστροφές που αποκαλύπτουν την γύμνια υποδομών για τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Η άποψη λοιπόν που λέει ότι μπορούν να ικανοποιηθούν και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και οι ανάγκες του λαού πάει, σχόλασε, χρεοκόπησε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φέτος οι εισαγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο μέτρησαν ρεκόρ 15 ετίας. Από το 2007 είχαν να μετρήσουν τόσο μεγάλη κερδοφορία. Την ίδια ώρα, ο μέσος μισθός όλη τη 15 ετία που μας πέρασε μειώθηκε κατά 25% και τον τελευταίο χρόνο μάλιστα 7,5%, ενώ το 2022 η περίφημη ρυθμή ανάπτυξης για την οποία θα πρέπει όλοι να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, δηλαδή τα κέρδη τους, έτρεχαν με ρυθμούς 6%. Αυτή είναι λοιπόν η ανάπτυξή τους. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που δίνει κέρδη στους πολλούς και φτώχεια στους, κέρδη στους λίγους και φτώχεια στους πολλούς. Αυτό λοιπόν είναι τελικά και το δίλημα που μπαίνει μπροστά μας στις εκλογές της 21 του Μάη. Ή με την ψήφο μας θα δώσουμε συγχωροχάρτη σε αυτή την πολιτική που θυσιάζει ζωές και ανάγκες μας για τα κέρδη, ή θα επιλέξουμε να πούμε ένα μεγάλο «φτάνει ως εδώ». Να πούμε όχι άλλες θυσίες για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζών, των φαντς, των εφοπλιστών για τα κέρδη του κεφαλαίου. Να πούμε ότι ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε με βάση τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Ότι ήρθε η ώρα να πληρώσουν αυτοί και όχι εμείς. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ενισχύσουμε το ΚΚΕ, την μοναδική πολιτική δύναμη που αντιπαλεύει την πολιτική για τους λίγους, το σάπιο σύστημά τους, το κράτος τους. Ήρθε η ώρα να ενισχύσουμε τη δύναμη που απέδειξε με τη δράση της όλα τα προηγούμενα χρόνια, πρωτοστατώντας να οργανωθεί κάθε μικρή ή μεγάλη αντίσταση και διεκδίκηση, που τα μέλη, τα στελέχη του, οι βουλευτές του μπήκαν μπροστά ενάντια σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο, απέναντι στους πληστηριασμούς σε λαϊκές οικογένειες, αναμετρήθηκαν με συκοφαντίες, απολύσεις, συλλήψεις, δικαστικές διώξεις για αυτή τους τη δράση. Τη δύναμη που αξιοποίησε το βήμα της Βουλής, όχι για να βάλει πλάτη στην αντεργατική επίθεση, όχι για να βάλει πλάτη στα επικίνδυνα σχέδια για λογαριασμό των μονοπωλίων, αλλά για να τα εμποδίσει, για να τα αποκαλύψει
για να ενημερώσει το λαό και να τον κινητοποιήσει, φέρνοντας ταυτόχρονα μέσα από τις προτάσεις του στο προσκήνιο τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, τις διεκδικήσεις τους. Αυτή τη δύναμη που μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί δεν έχει καμία δέσμευση απέναντι στο σύστημα. Δεν έχει καμία δέσμευση απέναντι στους υπεριαλιστικούς ομίλους, στο κράτος και στα συμφέροντάς τους. Στις εκλογές λοιπόν δεν θα αποφασίσει ο λαός ποια πολιτική θα εφαρμοστεί. Αυτή είναι δεδομένη, είναι προδιαγεγραμμένη και θα είναι αντιλαϊκή. Θα είναι συνέχεια της πολιτικής που μας έχει φέρει ως εδώ. Ο λαός λοιπόν θα κληθεί να αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός που θα την εφαρμόσει. Ποια κόμματα, με ποιες συνεργασίες. Αυτό θέλουν. Και σε αυτό πρέπει να τους απαντήσουμε. Πρέπει να τους απαντήσουμε ότι έχουμε την ευκαιρία να το πάμε αλλιώς. Δηλαδή ότι ήρθε η ώρα να σκεφτούμε ότι στις εκλογές δεν συμφέρει το λαό, τους εργαζόμενους, να δώσουν ξανά δύναμη στα κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αλλά συμφέρει να είναι όσο το πιο δυνατό το ΚΚΕ, αυτή δηλαδή η δύναμη που θα είναι απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση από την επόμενη μέρα των εκλογών. Κουκουέ, ισχυρό, δύναμη για το λαό! Κουκουέ, ισχυρό, δύναμη για το λαό! Φίλες και φίλοι, το ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή είναι το μόνο σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που θα είναι σε βάρος των συμφερόντων του λαού. Γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλες δυνάμεις είναι δεσμευμένες σε κοινές κατευθύνσεις που κινούνται σε αντιλαϊκές ράγες. Γι' αυτό μαζί ψήφισαν τα μνημόνια. Γιατί τι ήταν τα μνημόνια? Ήταν η πολιτική με την οποία φορτώθηκε η κρίση στις πλάτες των εργαζομένων για να τη βγάλουν καθαρή οι λίγοι. Γι' αυτό μαζί ψήφισαν δεκάδες αντιλαϊκά μέτρα. Γιατί τι είναι αυτά τα μέτρα και οι νόμοι, όπως ο νόμος Μπρούτσια-Τσιόγλου, δια δεκάδες ρυθμίσεις του νόμου Χατζηδάκη, νέους πράσινους φόρους, όλα αυτά είναι μέτρα για να στηρίξουν τα κέρδη των λίγων, θυσιάζοντας τις δικαιώματα και τις ανάγκες των πολλών. Γι' αυτό μειώνουν μισθούς και συντάξεις. Γι' αυτό καθιερώνουν την εργασιακή ζούγκλα. Γι' αυτό μας αλλάζουν τα φώτα στη φορολογία. Γι' αυτό και όλοι μαζί έχουν ως ορόσημο, ως κορώνα στο κεφάλι τους, το υπερμνημόνιο, το μνημόνιο των μνημονίων, το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι κανένας κουμπαράς που δίνει χρήματα για το λαό, δίνει χρήματα με συγκεκριμένο προορισμό. Πάνε εκεί που τα έχουν ανάγκη οι επιχειρηματικοί όμιλοι για τις επενδύσεις τους, στους τομείς που μυρίζονται κέρδος, όπως είναι ο τομέας της εντός πολλών εισαγωγικών πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης ενέργειας που χρησιμοπληρώνουν οι εργαζόμενοι μέσα στα τιμολόγια του ρεύματος. Χρήματα δηλαδή που έχουν μαζευτεί από τις δικές μας τσέπες και που για να δοθούν ό,τι περίεργο και τι μας θυμίζει άραγε αυτό, θα πρέπει σε κάθε δόση που θα δίνεται να υπάρχουν αντιλαϊκά μέτρα προαπαιτούμενα, όπως συμβαίνει στα μνημόνια και όπως συνέβαινε στα μνημόνια. Δηλαδή νέα αντεργατικά μέτρα, νέα φορολογία, νέες ιδιωτικοποίησεις. Γι' αυτό όλοι τους δεσμεύονται ότι θα ακολουθήσουν αυτή την πολιτική την επόμενη μέρα. Και ταυτόχρονα έρχονται και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάνε ότι πρέπει να ξανασφίξουν τα λουριά με νέο κύκλο αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής
που σημαίνει πρακτικά μείωση κρατικών δαπανών για ανάγκες που αφορούν τους εργαζόμενους. Είναι λοιπόν έτοιμοι και είναι έτοιμοι να και στη νέα κρίση που με μαθηματική ακρίβεια θα έρθει και που ακούμε τους αγγέλους αυτής της κρίσης να φωνάζουν από τις άλλες ακτές του Ατλαντικού, από την άλλη ακτή του Ατλαντικού, αλλά και στην Ευρώπη με τις εξελίξεις στις τράπεζες, να ξαναφορτώσουν πάλι τα βάρη στο λαό. Είναι όλοι τους δεσμευμένοι στο στόχο της μετατροπής της χώρας σε νατοϊκό ορμητήριο, γιατί αυτό συμφέρει τους εφοπλιστές, συμφέρει τους διάφορους ενεργειακούς και άλλους ομίλους που προσδοκούν κέρδη από τα υπεριαλιστικά σχέδια. Γι' αυτό άλλωστε και οι διαφορές τους είναι επιμέρους, είναι δευτερεύουσες. Δεν καθορίζουν το αν θα αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο. Είναι μάταιο λοιπόν να αναζητούμε το λιγότερο χειρότερο. Δεν οδηγεί πουθενά. Είναι φαύλος κύκλος, πολύ απλά, γιατί αυτό δεν υπάρχει. Γιατί χειρότερο γίνεται κάθε φορά το ίδιο το σύστημα. Σκεφτείτε, το 2004 η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι η κυβέρνηση Σιμίτη είναι η χειρότερη όλων των εποχών και πρέπει να έρθει το βαρύ όνομα του Καραμαλή να σώσει τη χώρα. Το 2009 ήταν το Πασόκ του Γιωργάκη του Παπαντρέου που έλεγε ότι η κυβέρνηση Καραμαλή είναι η χειρότερη κυβέρνηση της χώρας και πρέπει να έρθει το παιδί της αλλαγής για να σώσει τη χώρα αυτή τη φορά. Το 2012 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν η χειρότερη και θα έρθει ο Τσίπρας να μας σώσει. Το 2015 πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν ακόμα χειρότερη και τώρα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε η πρώτη φορά αριστερά. Το 2019 ήταν η Νέα Δημοκρατία που έλεγε πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τελικά η χειρότερη κυβέρνηση, που πρέπει να έρθει ο Μητσοτάκης με τον εξυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις του για να σώσει τη χώρα που οδηγούταν στα βράχια. Τώρα τι μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι ο Μητσοτάκης, και όχι βέβαια όλη η Νέα Δημοκρατία, αφού μέρος της εκπροσωπείται στα ψηφοδέλτια του, είναι ό,τι χειρότερο και πρέπει να έρθει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ για να σώσει και πάλι την κατάσταση. 20 ολόκληρα χρόνια και κάθε φορά ένας νέος σωτήρας ερχόταν και κάθε προηγούμενη κυβέρνηση ήταν η χειρότερη, μόνο που τελικά το 2023, μετά από τόσες χειρότερες κυβερνήσεις και τόσους ψευτοσωτήρες, ο λαός μας διαπιστώνει ότι βρίσκεται κάθε φορά και σε χειρότερη θέση. Με χαμένες κατακτήσεις, με το ένα μνημόνιο να έρχεται μετά το άλλο στο κεφάλι του, με το εισόδημά του να μην φτάνει ούτε για 15 μέρες, με το φως, το νερό, το ενίκιο να τρώνε το 70% του μισθού του και άλλα πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση που έρχεται είναι πράγματι χειρότερη από την προηγούμενη. Όχι γιατί η επόμενη είναι ανίκανη, το αντίθετο μάλλον, είναι ικανότατη στο να υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά γιατί κάθε κυβέρνηση κληρονομεί και θα κληρονομεί και θα συνεχίζει το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης, αλλά και γιατί όλο και χειρότερο γίνεται το ίδιο το σύστημα που αυτά τα κόμματα υπηρετούν και έτσι κάθε νέα διαχείρισή του σημαίνει ακόμα και πιο αντιδραστική πολιτική. Κάθε βήμα που κάνει αυτό το σύστημα προς τα μπρος ζητάει και νέες θυσίες για τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση λοιπόν που θα έρθει από τις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν θα είναι αυτοδύναμη συνεργασίας, θα είναι ακόμα χειρότερη από τη σημερινή. Εμείς συμφωνούμε με έναν κόσμο που λέει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει ο Μητσοτάκης και κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση.
Όμως το κρίσιμο ζήτημα είναι να φύγει και η αντιλαϊκή στρατηγική, να φύγουν οι δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλιώς θα αλλάζει ο Μανολιός και θα φοράει τα ρούχα του αλλιώς. Το ΚΚΕ για αυτή την αλλαγή παλεύει. Αυτό παλεύει σε κάθε μετερίζει, στο κίνημα, στη Βουλή. Γι' αυτό σήμερα αγωνίζεται για να συγκεντρώνει δυνάμεις για αυτή την πραγματικά ανατρεπτική αλλαγή που θα ξυλώσει τα βάθρα της αντιλαϊκής πολιτικής, του σάπιου συστήματος που δεν θα αλλάζει απλώς τις διαχειριστές της. Φίλες και φίλοι, γι' αυτό σαν ΚΚΕ δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να λοξοδρομήσουμε, δεν πρόκειται να προδώσουμε την ψήφο μας, να τα γυρίσουμε και να στηρίξουμε καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση σε καμία κυβέρνηση που θα υπηρετεί αυτό το σάπιο σύστημα και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Σε όσους καλοπροαίρετα ρωτούν, μα καλά, δεν ενδιαφέρεται το ΚΚΕ για την κυβέρνηση, δεν ενδιαφέρεται για την εξουσία, γιατί συμμετέχει στις εκλογές? Εμείς απαντάμε, το ΚΚΕ ιδρύθηκε για να παλέψει για την εξουσία, για να λυθεί αυτό που εμείς λέμε ότι είναι το κύριο πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή το ποιος σήμερα έχει την εξουσία στη χώρα. Γεννήθηκε, μάτωσε όλες αυτές τις δεκαετίες για αυτό το στόχο, για να έρθει πραγματικά ο εργαζόμενος λαός στην εξουσία, για να έχει αυτός το κουμάντο στη χώρα μας, για να έχει στα χέρια του τον πλούτο που παράγει. Μια εξουσία εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, που θα στηρίζεται στη μαζική δραστήρια συμμετοχή του λαού. Σε αυτή την εξουσία και διακυβέρνηση, ναι, το ΚΚΕ θα έχει το αποφασιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει το σχέδιο αυτής της εξουσίας, υπάρχει επεξεργασμένο στο πρόγραμμά του. Όχι λοιπόν μόνο απλώς ενδιαφερόμαστε, αλλά παλεύουμε για να έρθει αυτή τη στιγμή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να δοθούν κέρυες και οριστικές απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, το λαό και την νεολαία. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Ακριβώς άλλωστε γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να στηρίξουμε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση που να υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί κάτι τέτοιο θα πήγαινε όχι μπροστά την πάλι για αυτή την υπόθεση, αλλά θα πήγαινε πίσω, θα έσπερνε απογοήτευση, θα έσπερνε συμβιβασμό, και αυτό το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές με πάρα πολλά παραδείγματα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Γιατί εμείς παλεύουμε να αλλάξουμε το συσχετισμό δυνάμεων παντού, και πρώτα απ' όλα παλεύουμε να αποκτήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, η νεολαία, πίστη και πεποίθηση στη δικιά τους δύναμη, στη μεγάλη δύναμη που έχουν στα χέρια τους, να την αξιοποιήσουν πραγματικά, να φέρουν τα πάνω κάτω. Η εκλογική λοιπόν ενίσχυση του ΚΚΕ είναι ένας πολιτικός σταθμός σε αυτή τη διαδικασία. Ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να παλέψει με διαφορετικούς όρους αυτή την προοπτική. Να παλέψει δηλαδή για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία, στην εξουσία, να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα σύγχρονη κοινωνική οργάνωση. Αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι, βλέπουμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για τα προγράμματά τους.
Ακούσαμε ακόμα βγαλμένα από το παρελθόν, αν θυμούνται οι παλιότεροι, και για νέα συμβόλαια της αλλαγής, συμβόλαια με το λαό και δεν συμμαζεύεται. Θυμίζει λίγο όλη αυτή η προπαγάνδα τις διαφημίσεις των τραπεζών για δανειολήπτες. Γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά τι γίνεται με τις συμβάσεις και τα συμβόλαια που υπογράφεις με τις τράπεζες. Σου παρουσιάζουν έτσι με έναν ελκυστικό τρόπο τα άρθρα της σύμβασης ή του συμβολέου, όμως οι παγίδες κρύβονται στα ψηλά γράμματα, σε αυτά δηλαδή που δεν λέγονται. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα ψηλά γράμματα υπάρχουν οι πιο χοντρές δεσμεύσεις που καθορίζουν τελικά το περιεχόμενο της κάθε σύμβασης και στην προκειμένη το περιεχόμενο του κάθε πολιτικού προγράμματος. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα ψηλά γράμματα στα συμβόλαια που καλούν το λαό να υπογράψει με την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης η Νέα Δημοκρατία το θεωρεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη μονιμοποίησή του και την επέκτασή του. Μνημόνια δηλαδή μέχρι να σβήσει ο ήλιος, αφού τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης προϋποθέτουν την υλοποίηση μια σειρά αντιλαϊκών μέτρων με χρονοδιαγράμματα, με πλάνο και έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν. Σας θυμίζει μνημόνιο αυτό μήπως? Ο ριζοσπάστης αυτού του Σαββατοκυριακού έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. 200 προαπαιτούμενα έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία για τις δύο πρώτες δόσεις και με τη στήριξη πολλών από αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άλλα 350 είναι μπροστά που πρέπει να περάσουν μέχρι το 2026. Αυτά τα προαπαιτούμενα θέλει να επεκτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρότασή του. Παραπέρα δηλαδή κι άλλα. Όχι μόνο 350, παραπέρα. Ανάμεσα σε αυτά τα προαπαιτούμενα υπάρχει πιο που έχει σημασία και είναι εμβληματικό, το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Για τέτοια προαπαιτούμενα αντιλαϊκά μιλάμε. Ταυτόχρονα τι είναι κοινός στόχος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που ακούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα? Το να κατακτήσει η Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα. Κρύβουν όμως ότι αξιολογήσεις για να καταφέρει κάτι τέτοιο η ελληνική οικονομία γίνονται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και μέτρων. Δηλαδή ποιον? Επέκταση της αντεργατικής νομοθεσίας, νέες ιδιωτικοποιήσεις, νέοι πληστηριασμοί, ματωμένα πλεονάσματα. Κοινός στόχος επίσης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Εγγυημένα κέρδη στο κεφάλαιο και πανάκριβα εμπορεύματα πράσινα εντός εισαγωγικών σε ενέργεια, μεταφορές, σπίτια, διατροφή για το λαό. Τι άλλο είναι κοινή συμφωνία επίσης Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Η εφαρμογή του λεγόμενου πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βέβαια κανένας πυλώνας δικαιωμάτων δεν είναι, γιατί στην πραγματικότητα έρχεται να σαρώσει και άλλα εργατικά δικαιώματα, όπως και δικαιώματα σε υγεία, ασφάλιση, πρόνοια, στο όνομα κατά τα άλλα της δίθεν κατοχύρωσής τους. Όλα τα παραπάνω είναι η μεγάλη εικόνα που θα καθορίσει το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, αναδεικνύοντας ότι όποιες προεκλογικές διακηρύξεις ακούμε περί μέτρων υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, είτε είναι απλώς κοροϊδία, όπως έχει αποδειχθεί άλλωστε και στο παρελθόν, είτε το άλοθη και το συμπλήρωμα στη συνέχεια της αντιλαϊκής επίθεσης, όπου ο λαός θα κληθεί να πληρώσει με άλλο τρόπο. Κοινή δέσμευση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάδα να δίνει κάθε χρόνο πάνω από 2% του ΑΕΠ στις νατοϊκές δαπάνες. Ακούσαμε και πιο πριν στην ομιλία που αναφέρθηκε.
Άρα να κόβει δαπάνες από αλλού. Και δεν πρέπει να φύγει της προσοχής μας αυτό που υπόθηκε ήδη, ότι μόλις προχθές βγήκε στην επιφάνεια αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει συνολική στροφή στην πολεμική οικονομία των πολεμικών, των αμυντικών βιομηχανιών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή που στην πραγματικότητα όσον αφορά τις χώρες μας, στη χώρα μας σημαίνει ότι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα θα φτιάχνουν με χρήματα του ελληνικού λαού σφαίρες και πολεμικό υλικό για την Ουκρανία. Φίλες και φίλοι, σήμερα στους 100 και τόσους λόγους για να ψηφίσει κανείς το ΚΚΕ πρέπει να προσθεθεί ένας ακόμα λόγος που αφορά ιδιαίτερα την περιοχή της Θράκης και την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Είναι επιλογή των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια, με την αμέριστη συμπαράσταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, να μετατραπεί η Αλεξανδρούπολη σε ένα βασικό πυλώνα των υπεριαλιστικών σχεδίων του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Για δεύτερη εισούδα μιλάνε όταν αναφέρονται στο λιμάνι της πόλης. Και τι ευλογία είναι αλήθεια αυτό για ένα τόπο να είναι ορμητήριο υπεριαλιστικών πολέμων. Τι περηφάνεια άραγε για το λαό αυτού του τόπου να περνάνε από τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα εδάφη μας όπλα και πολεμικό υλικό που αξιοποιούνται για να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κι όμως υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και άλλοι παράγοντες που λένε ότι η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης ή της Λάρισας ή του Βόλου και της Σούδας σε πυλώνες των πολεμικών σχεδίων του ΝΑΤΟ είναι ευλογία και θα βγει ο λαός κερδισμένος. Μάλιστα διαφημίζουν μια ανάπτυξη που μάλλον θα θυμίζει τα χαρακτηριστικά της Τρούμπας της δεκαετίας του 1960 στο λιμάνι του Πειραιά που άραζε ο Έκτος Τόλος, με ό,τι αυτό σημαίνει για σαπίλα και παρακμή που αυτό θα φέρει. Και οι νεότεροι μπορεί να δείτε πάρα πολύ καλά την ταινία «Καλώς μας ήρθε το δολάριο» για να καταλάβετε τι εννοούμε. Και πώς να μην λέμε κάτι τέτοιο όταν ορισμένοι έφτασαν να διαφημίζουν μέχρι και πόσες χιλιάδες αυγά καταναλώθηκαν λόγω της απαρουσίας των Αμερικανονατοϊκών στην περιοχή. Και μας λένε οι ίδιοι ότι δεν πρέπει να μας πολύ νοιάζει αν η περιοχή εδώ πέρα, όπως και σε άλλα σημεία της χώρας, γίνονται ορμητήρια πολέμου. Ας μην νοιάζει αν οι δυνάμεις που φεύγουν από εδώ θα πάνε να μακελέψουν λαούς, αν τα όπλα που περνάνε από την περιοχή θα πάνε στα χέρια εγκληματικών φασιστικών ταγμάτων όπως αυτά του Αζόφ που δολοφονεί ρωσόφωνους, συνδικαλιστές, κομμουνιστές και όσους δεν είναι με το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία. Τι έχουν όμως όλοι αυτοί να πούν αλήθεια για το γεγονός ότι αυτές οι ίδιες οι περιοχές γίνονται αντικειμενικά και στόχος πολεμικών επιχειρήσεων και μπορούν ακόμα περισσότερο να γίνουν στόχος στο μέλλον σε περίπτωση γενίκευσης του πολέμου, μια περίπτωση που δεν είναι βέβαια καθόλου υποθετική. Γιατί βλέπετε στο έδαφος της Ουκρανίας δεν διεξάγεται μια σύραξη απλά μεταξύ δύο χωρών. Διεξάγεται ένας πόλεμος υπεριαλιστικός, ένας πόλεμος για το μοίρασμα συνολικά σφαιρών επιρροής ανάμεσα στο ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά μαζί με την κυβέρνηση Ζελένσκι και τη Ρωσία και τους συμμάχους τους από την άλλη. Ένας άδικος πόλεμος και από τις δύο πλευρές, και αυτό τον άδικο πόλεμο δυστυχώς η χώρα μας είναι χωμένη ως τα μπούνια. Αυτό τον άδικο πόλεμο τον πληρώνουμε ήδη οικονομικά, αφού μέρος της ακρίβειας οφείλεται και σε αυτόν. Οφείλεται και στις κυρώσεις στη Ρωσία,
Κάθε όπλο που φεύγει για την Ουκρανία επίσης είναι χρυσοπληρωμένο από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Σε αυτό τον άδικο λοιπόν πόλεμο εμπλεκόμαστε και στρατιωτικά με την παραχώρηση πολεμικού υλικού, βάσεων, λιμανιών, υποδομών στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αυτά όμως δεν είναι ζητήματα που θα τα ακούσουμε στην προεκλογική συζήτηση. Κάνει τζιζ κάθε αναφορά στο ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία. Προκαλεί τον πανικό των διάφορων παπαγάλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των αστικών κομμάτων που κατευθείαν επιτίθενται στους εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος όταν αυτά τα αναδεικνύουν και τα αναφέρουν. Βλέπετε, η εμπλοκή είναι επιλογή των μεγάλων αφεντικών της χώρας. Είναι επιλογή των εφοπλιστών, των ενεργειακών ομήλων που σχεδιάζουν να μετατρέψουν μια σειρά περιοχές της χώρας σε σταθμούς ανεφοδιασμού αμερικάνικου LNG, όπως και εδώ. Και προσδοκούν από αυτή την εμπλοκή μεγάλα κέρδη. Και βέβαια, είναι παραμύθια για μικρά παιδιά οι ιστορίες ότι δήθεν η στρατηγική αναβάθμιση της περιοχής σε νατοϊκό σχέδιο είναι ασπίδα στην επιθετικότητα των κυβερνήσεων και της αστικής τάξης της Τουρκίας. Γιατί σήμερα κάτω από το τραπέζι και με τη συμφωνία των βασικών κομμάτων ψήνεται ένα νατοϊκό σχέδιο για το Αιγαίο και τα ελληνοτουρκικά. Μιλάνε ακόμα και για πρέσπες του Αιγαίου, για αρνητικές δηλαδή συμφωνίες με νατοϊκή σφραγίδα που όχι μόνο δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα με τη γειτονική χώρα, αλλά θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε νέους γύρους εντάσσεων και αντιπαραθέσεων που θα λύνονται εντός εισαγωγικών σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και υπονατοϊκή εποπτεία. Για όλα αυτά κανείς δεν λέει τίποτα. Μόνο το ΚΚΕ τα αναδεικνύει και τα αντιπαλεύει. Μόνο το ΚΚΕ δεν χειροκρότησε τους Ναζί του Αζόφ που μας έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και που χειροκρότησαν όλα τα άλλα κόμματα στη Βουλή. Μόνο το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στεναρά με κάθε τρόπο στην ελληνική εμπλοκή. Μόνο το ΚΚΕ ανέδειξε τον άδικο και ληστρικό χαρακτήρα του πολέμου, ακυρώνοντας τα διάφορα προσχήματα της μίας ή της άλλης πλευρά. Γι' αυτό η ψήφος του στο ΚΚΕ είναι ψήφος ενάντια στη μετατροπή της χώρας σε νατοϊκό ορμητήριο, είναι ψήφος για την απεμπλοκή από τον πόλεμο. Φίλες και φίλοι, εδώ και καιρό έχουμε συναντηθεί σε μικρούς και μεγάλους αγώνες με χιλιάδες ανθρώπους με τους οποίους δώσαμε μικρές και μεγάλες μάχες για τα εργασιακά, ενάντια στους πληστηριασμούς, στις μεγάλες κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη και σε άλλα μέτωπα πάλης. Με πολλούς δεν γνωριζόμασταν καν μέχρι χθες. Όμως σήμερα δυναμώνει μέσα στην κοινωνία ένα ευρύτερο ρεύμα αμφισβήτησης που εκφράστηκε και με τις μαζικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη. Μια σειρά μελέτες υπολόγισαν ότι πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι νεολαίοι βγήκαν στο δρόμο εκείνες τις ημέρες. Εκατοντάδες χιλιάδες φώναξαν ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Χιλιάδες οργισμένες φωνές που έβαλαν απέναντί τους τον πραγματικό ένοχο, τα κέρδη των ομήλων, που έβαλαν απέναντι τις ευθύνες των κυβερνήσεων, των όσων κυβέρνησαν, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που έβαλαν απέναντι τις ευθύνες του κράτους που υπερασπίζουν αυτά τα ματωμένα κέρδη. Εκφράζεται αυτό το ρεύμα. Εκφράζεται και σε δημοσκοπήσεις, όπου περίπου το 30% απαντάει κανένας από τους δύο, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Ένα περίπου 38% λέει ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ είναι δεσμευμένοι και δουλεύουν για τα μεγάλα συμφέροντα.
και ένα 41% καταλαβαίνει και λέει μας λένε ψέματα, μας κοροϊδεύουν. Το ρεύμα αυτό φοβίζει και ανησυχεί. Ανησυχεί κυρίως η δυνατότητά του να συναντηθεί και στην κάλπη και στους αγώνες με την πραγματική δύναμη που στρέφεται ενάντια στο σύστημα, γιατί παλεύει για την ανατροπή του, την πραγματικά αντισυστημική επιλογή, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς αυτό το ρεύμα απευθυνόμαστε. Αυτό τον κόσμο καλούμε να συνταχθεί μαζί μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτούς τους φόβους τους μπορούμε να τους κάνουμε πραγματικότητα. Σήμερα υπάρχει πείρα που δεν ξεγελάει κανέναν. Η ψήφος και η ενίσχυση διάφορων ακροδεξιών και φασιστικών ομάδων δεν ενοχλεί το σύστημα. Δείτε τη σόια τη συστημική είναι όλοι αυτοί που στα ψηφοδέλτιά τους έχουν ανθρώπους των σκληρών μηχανισμών αυτού του σάπιου αντιλαϊκού κράτους που παζαρεύουν με τα συστημικά κόμματα για την ύπαρξή τους και την παρουσία τους στις επόμενες εκλογές και στη Βουλή. Εξάλλου, αυτό δεν μας εκπλήσει. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά, γιατί ξέρουμε ότι στις δόξες τους αυτές οι δυνάμεις το καλύτερο που μπόρεσαν να κάνουν είναι να είναι μπράβοι. Να είναι μπράβοι για λογαριασμό των αφεντικών και της εργοδοσίας. Σήμερα επίσης δεν υπάρχει χώρος για άλλες ψευδεστήσεις και αυταπάτες, για ψεύτικες ρήξεις και δίθεν ανατροπές σαν αυτές που ευαγγελίζεται το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη και άλλες δυνάμεις. Δηλαδή η προσπάθεια να μας ξαναζεστάνουν το παγιάτικο φαγητό της ρήξης του 2015. Όταν είναι οι ίδιοι που από τις κυβερνητικές θέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ έστησαν στην πλάτη του λαού αυτό το μεγάλο πανηγύρι κοροϊδίας που όλοι ζήσαμε, εκτονώνοντας κάθε αγωνιστική, ριζοσπαστική διάθεση που υπήρχε την περίοδο της κρίσης, πείθοντας τελικά το λαό ότι μπορούν δήθεν να ξεγελάσουν με τα κόλπα τους και τις διαπραγματεύσεις του την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα, χωρίς όμως να συγκρουστούν μαζί τους. Όταν έφεραν απέναντι στο λαό τον Ιούλιο του 2015 να διαλέξει στο περίφημο δημοψήφισμα με ποιο μνημόνιο θα θυσιάσει τα δικαιώματά του, με το μνημόνιο της κυβέρνησης ή με το μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν υποστηρίζουν ιδιωτικοποιήσεις, όταν ψηφίζουν το 20% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, που όλοι βέβαια αυτοί οι νόμοι έχουν νατοϊκό πρόσημο. Όταν δίνουν όρκους πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Το σενάριο λοιπόν της ψευτορήξης νούμερο 2 είναι βαρετό, γιατί το τέλος το έχουμε δει ήδη. Οδηγεί σε νέα μνημόνιο και σε νέα απογοήτευση το λαό. Η πραγματική... Η πραγματική λοιπόν ρήξη είναι αυτή που πρεσβεύει το ΚΚΕ. Είναι αυτή που πρεσβεύει ο δρόμος ανατροπής που προβάλλει το ΚΚΕ. Είναι η σύγκρουση και η αντεπίθεση απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας. Είναι να ανοίξει ο δρόμος για να κάνει ο λαός κουμάντο στις τύχες του. Είναι ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό που είναι το νέο, το σύγχρονο, το μέλλον, το σοσιαλισμό. Εμπρός λοιπόν, να ανεβάσουμε το ΚΚΕ όσο πιο ψηλά γίνεται. Μόνοι τους και όλοι μας. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Τις ημέρες που απομένουν κάνουμε τη νύχτα μέρα. Να φτάσουμε στην κάλπη με ένα ισχυρό αγωνιστικό μήνυμα. Και την επόμενη είμαστε εδώ, στους αγώνες, στην πάλη, για να τους πάλουμε εμπόδια, να τους δυσκολέψουμε
για να έχουμε μια κυβέρνηση φοβισμένων την επόμενη μέρα, για να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Γεια σας.